Εκπροσωπώ το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας στο Ηράκλειο της Κρήτης και υλοποιούμε το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου, το οποίο σήμερα έχει αναλάβει την εκδήλωση για τον εορτασμό της ημέρας ασφαλούς διαδικτύου, η οποία πραγματοποιείται μία φορά το χρόνο, τη δεύτερη μέρα της δεύτερης εβδομάδας του δεύτερου μήνα, όποια τύχη να είναι αυτή, κάθε χρόνο. Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου, ξεκίνησε την λειτουργία του τον Ιούλιο του 2016 και είναι εκπρόσωπος στην Ελλάδα των δύο μεγάλων ευρωπαϊκών οργανισμών οι οποίοι ασχολούνται με την ασφαλή χρήση του διαδικτύου. Οι δύο αυτοί οργανισμοί είναι ο InSafe και InHope και αυτοί διασυνδέουν ουσιαστικά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και όχι μόνο ευρωπαϊκές αλλά και χώρες εκτός Ευρώπης που υλοποιούν ανάλογα προγράμματα. Αυτό είναι το site του κέντρου μας. Πιστεύω οι περισσότεροι από εσάς το έχετε ήδη επισκεφτεί. Έχουμε ειδικό χώρο για παιδιά, εφήβους, γονείς, εκπαιδευτικούς. Ελπίζουμε όσο περνάει ο καιρός να το κάνουμε ακόμα καλύτερο. Το κέντρο μας έχει τρεις πολύ σημαντικές δράσεις. Θεωρώ ότι είναι όλες εξίσου σημαντικές και πρέπει να δώσουμε και στις τρεις αυτές δράσεις την ίδια βαρύτητα. Η πρώτη δράση είναι δράση ενημέρωσης επαγρύπνησης, ο δικτυακός χώρος saferinternetforkids.gr, που μόλις σας έδειξα, όπου μαζεύουμε, συλλέγουμε όλο το υλικό το οποίο αφορά την ασφαλή χρήση και την ορθή και την ποιοτική χρήση του διαδικτύου και υλικό το οποίο δανειζόμαστε από τους εταίρους μας στην Ευρώπη και προσαρμόζουμε στα ελληνικά δεδομένα. Η δεύτερη δράση είναι η γραμμή βοηθείας, είναι μια συμβουλευτική γραμμή, helpline έτσι λέγεται, τον δικτυακό χώρο της το βρίσκεται στο helpline.gr και υπάρχει και η γραμμή καταγγελιών για παράνομο περιεχόμενο, η πιστεύω γνωστή SafeLine. Θα ξεκινήσω με μία σύντομη περιγραφή της κάθε δράσης. Η SafeLine είναι μία ανοιχτή γραμμή η οποία προϋπήρχε της έναρξης του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου στο ΙΤΕ, λειτουργεί από το 2003 και πρέπει να πει ότι είναι το μακροβιότερο έργο του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Δέχεται καταγγελίες κατά προτεραιότητα για παιδική κακοποίηση, αλλά και για πολλά άλλα θέματα, επαναλαμβάνω, για το παράνομη χρήση του διαδικτύου. Προωθεί καταγγελίες στη Μονάδα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, με την οποία έχουμε μια άριστη συνεργασία, αλλά επειδή η καταπολέμηση του παράνομου περιεχομένου είναι μια υπόθεση παγκόσμιας κλίμακας, συνεργάζεται μέσω του οργανισμού του Ευρωπαϊκού ή Παγκόσμιου Οργανισμού InHope, λέω παγκόσμιου γιατί παρόλο που ξεκίνησε από την Ευρώπη, έχει συμπεριλάβει πάρα πολλές χώρες του κόσμου και μέσω αυτού του οργανισμού οτιδήποτε μας έρχεται και είναι παράνομο το ανεβάζουμε σε μία βάση δεδομένων στην Ιντερπόλ που εδρεύει στα κεντρικά της Ιντερπόλ στη Λιόν της Γαλλίας. Οι καταγγελίες που λαμβάνουμε λοιπόν συμβάλλουν άμεσα στην παγκόσμια προσπάθεια για την καταπολέμηση των διαδικτυακών εγκλημάτων. Εδώ θα ήθελα να σας δείξω αυτό το χάρτη, ο οποίος ουσιαστικά δείχνει όλες τις χώρες που είναι μέλη του InHope. Οι πράσινες χώρες είναι μέλη, οι πορτοκαλί είναι υποένταξη. Βλέπετε λοιπόν ότι καλύπτει ένα μεγάλο μέρος του κόσμου. Λαμβάνουμε καταγγελίες για διάφορα θέματα, παιδική κακοποίηση, παρενόχληση, εκφοβισμός κτλ. Και οι τρόποι καταγγελίας είναι είτε μέσω του δικτυακού μας χώρου, είτε στέλνοντας email. Λαμβάνουμε περίπου 4.000 καταγγελίες ετησίως τα τελευταία χρόνια. Το Helpline, που είναι η γραμμή βοηθείας, εδώ πρόκειται για μια συμβουλευτική γραμμή, γραμμή συμβουλών. Δηλαδή, μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο στο 210-676-86 και να μιλήσετε με εξειδικευμένους ψυχολόγους, οι οποίοι μπορούν να σας συμβουλεύσουν για θέματα παρενόχλησης, υπερβολικής χρήσης, έκθεσης σε επιβλαβές περιεχόμενο και για την ορθή χρήση του διαδικτύου. Αυτά είναι κάποια από τα στατιστικά. Μπορείτε να δείτε ότι κυρίως οι κλήσεις αφορούν υπερβολική έκθεση στο διαδίκτυο. Είναι το μόνιμο πρόβλημα που έχουμε.
αλλά και θέματα διαδικτυακού εκφοβισμού. Όπως βλέπετε, μπορείτε είτε να επικοινωνήσετε μέσω του τηλεφώνου, είτε να επικοινωνήσετε μέσω ενός live forum στις καθημερινή 3 με 5. Το θέμα της ενημέρωσης επίσης είναι η πολύ σημαντική μας δράση. Περιλαμβάνουμε στο site συμβουλές για μικρά παιδιά, εφήβους, γονείς, εκπαιδευτικούς. Έχουμε ένα πλήθος θεμάτων. Σας καλώ λοιπόν να μπείτε στο site μας και να παρακολουθείτε γενικά ό,τι ανεβάζουμε. Έχουμε και υλικό για ανθρώπους με ειδικές ανάγκες. Αναλαμβάνουμε εκπαιδευτικές ημερίδες σε δήμους, σχολεία κτλ. Μέσω του οργανισμού InSafe, όπως ήδη σας έχω πει, μεταφέρουμε στην Ελλάδα όλες τις τάσεις και ό,τι ποιοτικό υλικό βρίσκουμε σε ανάλογα ευρωπαϊκά κέντρα. Υπάρχει μια βάση δεδομένων όπου μοιράζεται αυτό το υλικό και μπορούν όλοι οι εταίροι να το χρησιμοποιήσουν και να το προσαρμόσουν, αλλά μεταφέρουμε και στους ευρωπαίους εταίρους μας τις δικές μας εμπειρίες.